Είπαμε ξανά, βγάλαμε το μείγμα ζάχαρη και σιμιγδάλι που κάναμε στην κατσαρόλα μας. Συμπληρώσαμε τα 100 γραμμάρια βούτυρο εκ των υστέρων και αφού δρόσισε λίγο το μείγμα στο μίξερ, ρίξαμε πάλι τα αυγά με τη ζάχαρη που είχαμε χτυπήσει στην αρχή. Τώρα πάμε σε μία φάση την οποία θέλει λίγο προσοχή. Με ποια έννοια? Ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το φύλλο. Έχω βουτυρώσει πολύ καλά ένα ταψάκι και θα σας δείξω πώς βάζω το φύλλο. Από τη μία μεριά εξέχει. Το συγκεκριμένο είναι αυτόν των διαστάσεων. Τώρα δεν στεναχωριόμαστε εάν κάποιο μας σκίσει. Το ένα λοιπόν το φύλλο θα πάει από εδώ. Έχω 200 γραμμάρια ξέρω εγώ βούτυρο. Ήθελα εδώ να σας ευχηστήσω την προσοχή ότι δεν το απλώνουμε, θα το κάνω για να καταλάβετε. Όπως το μπακλαβά, το βούτυρο, το τεινάζουμε. Το τεινάζουμε το βούτυρο. Δεν το απλώνουμε. Γιατί το παράκανα. Λοιπόν, το τεινάζουμε, δεν το απλώνουμε. Πάμε στο δεύτερο φύλλο. Κοιτάξτε. Από την αντίθετη μεριά. Δεν στεναχωριόμαστε, εάν μας σκίσει λίγο, το φύλλο δεν πάει χαμένο, το ξαναβάζουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία γίνεται ώστε να βάλουμε τουλάχιστον 7-8 φύλλα από κάτω. Τουλάχιστον. Μιλάμε για 30. Εάν είναι μονά, δηλαδή όχι και τα 30 από κάτω, αλλά τουλάχιστον 15 συν από κάτω. Για να πούμε πόσα φύλλα, αν το πούμε σε γραμμάρια είναι μισό κιλό, 500 γραμμάρια το φύλλο. Αλλά σας το λέω και σαν φύλλο, γιατί βέβαια διαφέρουν τα γραμμάρια του κάθε φύλου. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια. Σαν σύνολο το φύλο είναι μισό κιλό, είναι 500 γραμμάρια. Σαν σύνολο. Έτσι ώστε δηλαδή να βγάλουμε ένα-δυο φύλλα από την κάτω μεριά παραπάνω και τα υπόλοιπα από πάνω. Θα το κάνουμε σαν φάκελο, θα το βάλουμε να το ψήσουμε γύρω στα 45-50 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο, κατά την άποψή μου στους 160, γιατί πρέπει να πάει σιγά σιγά. Πρέπει να πάει σιγά σιγά, όχι μπαμ. Αλλά προθερμασμένος φούρνος στους 160 βαθμούς. Θα συνεχίσω με τα φύλλα, δεν είναι ανάγκη να χάνετε το χρόνο σας. Θα ρίξω τη γέμιση και όταν θα το κλείσω για να το βάλω στο φούρνο, θα είμαι πάλι κοντά σας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.